για να ανοίξουμε τα νοσοκομεία είναι σήμερα το πρώτο βήμα. Σε μια κατάρρευση του συστήματος υγείας, τα βλέπετε πως είναι τα πράγματα, έχουν γεμίσει θάλαμοι, έχουν γεμίσει διάδρομοι, οι εντατικές βάζουν ανθρώπους στα χειρουργεία. Λοιπόν, τελειώσαμε, σφραγίσαν τα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι με τα τακτικά προβλήματα δεν μπορούν εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω να παρακολουθηθούν πουθενά. Ένα 20-25% έχει δυνατότητα να πάει στην ιδιωτικό τομέα να πληρώσει, δηλαδή αυτό θα κάνει. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν. Με αποτέλεσμα, όταν δεν έχουν και τη δυνατότητα να πάρουν τα φάρμακά του, μένουν χωρίς καμία αγωγή. Λοιπόν, και είναι έτσι μια κατάσταση σαγητή. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε συμβολικά. Το λιμωδόν έχει ένα πλεονέκτημα μεγάλο. Όταν μας το παραχωρήσαν από το Ιταλικό κράτος, έχει τη δέσμευση με τα 74 ευρώ το μήνα, το χρόνο, τη δέσμευση να παραμείνει η μονάδα υγείας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια μόνο σαν αποθήκη, λοιπόν, και τίποτα παραπάνω. Μπορεί να ανοίξει, αυτό ζητάμε τώρα, προσλήψη προσωπικού, άνοιγμα των νοσοκομείων, εξυπηρέτηση της πόλης. Είναι μια μεγάλη ανάγκη. Το πρώτο βήμα μας είναι αυτό. Θα συζητήσουμε με όσες συλλογικότητες έχουν και όσες έχουν στη διαδρομή μας τα επόμενα βήματα. Δεν θα σταματήσει και πιστεύω να σταματήσει να φοβάται σιγά σιγά ο κόσμος και να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα προστασίας, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει πιο εύκολα. Πιστεύετε ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και για άλλα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, όπως το Παναγία? Το Παναγία, παράδειγμα, είναι ένα νοσοκομείο που είναι έτοιμο για να μπει μέσα, να ξεκινήσει. Απλά το συμβολικό στον λιμωδόν είναι ότι θα παραμείνει, θέλουμε δεν θέλουμε, χώρος μονάδα υγείας. Στα υπόλοιπα παίζονται άλλα πράγματα. Ή στη Φράγκο θα μπορούσε να γίνει μια πρωτοβάθμια της περίοδου. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια πιθανά στη Σαββίδα. Θα μπορούσε να γίνει μια πρωτοβάθμια της περίοδου. Να καλύπτει δηλαδή όλο τον κύκλο ευθύνης εκεί, να οριστεί δηλαδή η κύκλος ευθύνης.